Στα πλαίσια της συμμετοχής μας στο Δημοτικό και στα Δομικά Συμβούλια, αλλά και έξω από αυτά, θα υπηρετούμε και θα υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού. Θέλουμε επίσης να καταγγείλουμε την αστυνομοκρατία απέναντι στο λαό της περιοχής, που σήμερα απέναντι στα σωματεία και στους φορείς διαδηλώνει για τη νέα φωματερή που ετοιμάζεται να στηθεί στη θέση Σκαλιστήρη, είχαν αυτή την αντιμετώπιση. Τέτοια δεν ταιριάζουν στο λαό των Ανοιωσίων, του Ζεφυρίου και της Φυλής. Πρέπει εδώ και τώρα η φωματερή να κλείσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αστυνομικές δυνάμεις προσπάθησαν να μας σταματήσουν, όμως δεν μπορούν να μας σταματήσουν, θα μας βλέπουν συνέχεια μπροστά τους. Ο παππούς όταν πήγε να υπογράψει τη νέα χωματερή δεν πήγε με αστυνομία, σε εμάς τη φέρανε. Το νέο έγκλημα που καταστώσανε για τις δικές μας ζωές το συνεχίζουν μια χαρά. Και αυτή η Δημοτική Αρχή και η νέα Περιφερειακή Αρχή του Πατούλη και η προηγούμενη που τους έστειλε μια χαρά, τους έστεισε το δρόμο και τους έστειλε ένα δωράκι μικρό από την Δημοτική Αρχή της Δούρου και τη νέα χωματερή. Τους ενημερώνουμε λοιπόν ότι δεν θα σταματήσουμε. Τώρα είναι η στιγμή όλος ο λαός της περιοχής, όλοι οι εργαζόμενοι, όλη η νεολαία να βγει μπροστά και να παλέψει για τη δική της ζωή. Δεν θα ανεχτούμε τον καρκίνο στη γειτονιά μας. Ενημερώνουμε από αύριο όλα τα διοικητικά συμβούλια να βγούμε μπροστά. Να πάρουμε αποφάσεις σε όλους τους συλλόγους, όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, όλους τους συλλόγους περιοχής, όλα τα σωματεία και όλους τους φορείς, να πάρουμε αποφάσεις για τις νέες κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν. Προσπαθούν να μου προσανατολίσουν, ακόμα και με ψεύτικες δημοσιεύσεις, που λένε ότι η χωματερή βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση. Κρύβουνε με αυτόν τον τρόπο ότι η χωματερή καινούρια που φέρουνε στον οικισμό γεννηματά θα είναι για τα επόμενα 4 χρόνια εδώ και θα μπορεί να ανεχτεί σκουπίδια μέχρι και 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Θα τους απαντήσουμε λοιπόν από αύριο εδώ οργανωμένα.